Και για τις αποφυλακίσεις έχει απαντήσει κατ' επανάληψη ο κύριος Παρασκευόπουλος. Και δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Μόνο θα υπενθυμίσω ότι ο Σάββας Ξηρός είναι ακόμα στη φυλακή. Όσο για τους αρεστούς, ο κύριος Αθανασίου με προκαλεί, έθεσε πολλά θέματα. Με μεγάλη μου χαρά θα ήθελα να έχουμε περισσότερο χρόνο και οι δύο να τα αναλύσει και να τα αναλύσω κι εγώ. Εγώ θα περιοριστώ όμως στους αρεστούς και μη. Εμείς δεν έχουμε αρεστούς. Δεν έχουμε καμία διάθεση να καταργήσουμε το αυτοδίκητο. Απλώς θεωρούμε ότι η ανεξαρτησία πρέπει να είναι πραγματική. Όσο για τα θέματα της ηγεσίας, κύριε Αθανασίου, γιατί με διακόπτετε? Όχι, κύριε Αθανασίου, δεν προτιθέμεθα. Προσπαθείτε να με δεσμεύσετε. Βεβαίως να το καταργήσετε, γιατί είναι δημοκρατικός θεσμός. Και εμείς είμαστε προασπιστές των δημοκρατικών θεσμών. Τους εκλεγμένους, βεβαίως. Αλλά βέβαια θα δούμε με ποιο τρόπο εξελέγησαν. Αν θέλετε, αν συνεχίσετε να με προκαλείτε. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη, εγώ απλώς δεν έχω, απαντάτε, δεν έχω εμπειρία δεν... και ο κύριος Μπαλαούρας είχε δίκιο. Και θα πω για το θέμα της ηγεσίας. Μου κάνει εντύπωση πως μέσα εδώ στη Βουλή αναπτύσσονται θεωρίες συνωμοσιολογίας. Η εκλογή της κυρίας Στάνου δεν έγινε με τα μεσανύχτιες ώρες. Έγινε σε ένα υπουργικό συμβούλιο που ξεκίνησε 8 η ώρα και ήταν η μόνη επιλογή, η μόνη δυνατότητα που είχαμε να εκλέξουμε ηγεσία ήταν του Προέδρου του Αρείου Πάγου, γιατί μόνο αυτή είχε περάσει από τη διάσκεψη της Βουλής. Αυτό δεν αφορά εμένα, ούτε τον κύριο Παρασκευόπουλο, ούτε την κυβέρνηση. Επομένως, το να δημιουργούμε εντυπώσεις ότι δήθεν προτιμήσαμε να κάνουμε αυτό και με τα μεσανύχτιες ώρες, νομίζω πως δεν είναι σοβαρό πράγμα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.